Στάθη, περιμένουμε με αγωνίως να ακούσουμε το στρατηγικό μας σχέδιο. Ακόμα δεν υπάρχει στρατηγικό σχέδιο, θα πούμε τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω προσωπικά τον κύριο Καραντινή που με κάλεσε σε αυτή τη συζήτηση και εγώ το ξέρω χρόνια για τον Ομφαλό. Πολύ ήθελα να τον παρακολουθήσω, έτυχε να μην τα προηγούμενα χρόνια να μην βρεθώ για προσωπικά προβλήματα, αλλά είμαι πάρα πολύ χαρούμενος και με τιμά ιδιαίτερα η πρόσκληση που μου έχει γίνει. Η δικιά μου παρέμβαση θα έχει να κάνει με την δουλειά που έχει κάνει η ομάδα που έχει αναλάβει το στρατηγικό σχέδιο, που είναι μια πολυπληθής ομάδα. Λέμε ότι είναι το Γεωπονικό Πανεπιστήμιο και η εταιρεία Λάμδα Καπανή Ανάλυσης. Παρ' όλα αυτά από πίσω υπάρχουν και πανεπιστημιακοί από το τμήμα από τον τομέα αγροτικής οικονομίας του Τμήματος Γεωπονίας της Θεσσαλονίκης, συνάδελφοι από την Πάτρα, καθώς και ερευνητές του ΕΛΓΟ ή της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι μας υποστηρίζουν σε όλα αυτά που εμείς πρέπει να ετοιμάσουμε προς το Υπουργείο, γιατί όπως ξέρετε το Υπουργείο θα υποβάλει τελικά το στρατηγικό σχέδιο. Αυτό που θα γίνει σήμερα, που θα παρουσιάσω εγώ, δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποια πράγματα από τη SWOT ανάλυση, γιατί είναι αδύνατο να παρουσιαστεί μια μελέτη 1.200 σελίδων μέσα σε μισή ώρα και φυσικά τις ανάγκες τις οποίες προκύπτουν από αυτή την ανάλυση. Θα προσπαθήσω να κάνω share την οθόνη μου. Αν δεν τα καταφέρω... Όχι... Πρέπει να επιλέξεις τη σωστή οθόνη. Δεν φαίνεται η παρουσίαση τώρα. Ναι, φαίνεται. Φαίνεται. Βάλε το presentation mode και είμαστε εντάξει. Λοιπόν, ξεκινάω, όπως σας είπα, είμαστε μια μεγάλη ομάδα, σχεδόν 30 άτομα που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Η δουλειά μας έχει να κάνει με το στρατηγικό σχέδιο, τη σύνταξη του στρατηγικού σχεδίου. Τι είναι αυτό? Πρέπει να προσδιορίσουμε τις ανάγκες, ελληνικής γεωργίας. Αφού προσδιοριστούν οι ανάγκες, θα ορίσουμε τις παρεμβάσεις, τα μέτρα της πολιτικής των πολιτικών, τα οποία θα έρθουν να δέσουν πάνω στις ανάγκες. Και φυσικά, λόγω του ότι η λογική της ΚΑΠ, όπως είπε και ο κ. Χανιώτης ο Τάσος πριν, έχει αλλάξει, δηλαδή έχουμε περάσει πλέον από τη συμμόρφωση, έχουμε περάσει την επίδοση, γιατί βάσει της επιδόσεως εμείς θα χρηματοδοτηθούμε πλέον, θα πρέπει να ορίσουμε και κάποιες τιμές στόχους που πρέπει να πετύχουμε και φυσικά τα ορόσημα. Δεν φτάνει να λέμε μόνο ότι θα έχουμε νέους αγρότες. Αυτή την περίοδο πρέπει να ορίσουμε ακριβώς πόσους νέους αγρότες θα έχουμε και ποια χρονιά. Δηλαδή, αν πούμε ότι θα ενταχθούν 10.000 νέοι αγρότες το 2025, θα πρέπει να ενταχθούν 10.000 αγρότες. Αν δεν πετύχουμε τους στόχους μας, τότε δεν θα είναι καλό και όσον αφορά τη χρηματοδότηση. Άρα, είναι μια πολύπλοκη δουλειά και μια πολύ προσεκτική δουλειά, έτσι ώστε να πετύχουμε τους στόχους. Η δικιά μας φιλοδοξία είναι να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο με στόχο να μην χάσουμε καθόλου. Στάθη, πρόσεξε λίγο, κάτι εμφανίζεται κάτω στην οθόνη σου. Δεν ξέρω τι είναι αυτό. Έχεις κάτι ανοιχτό? Όχι. Όχι, η δικιά μου ήταν, γιατί με έχεις κάνει share γι' αυτό. Δεν είναι από μένα. Δεν ξέρω τι είναι. Λοιπόν, έλεγα ότι στόχος της ομάδας και του Συμβούλου είναι να φτιάξουμε ένα στρατηγικό σχέδιο, να προτείνουμε ένα στρατηγικό σχέδιο που να διασφαλίσουμε φυσικά. Κάτι έχει μπει σε αυτό που παρουσιάζεις, Στάθη. Θέλετε να το κλείσω, να το κάνεις η Κώστα από σένα. Okay. Συγγνώμη γι' αυτό. Δώστε ένα λεπτό λίγο να ξεκινήσω το slide του Παναγιώτη. Του...
Βγήκες, Στάθη. Έλα. Βγες από το share screen. Έλατε. Αυτό ξαναβρω. Γιατί δεν το έχω ξανακάνει και είμαι και μακριά από την οθόνη. Ναι. Οκ. Okay. Δώστε με ένα λεπτό τώρα να το βρω άκρη. Okay. Προχωράμε σε ποιο slide ήσουν. Στο δεύτερο slide, okay. Που μιλάμε για το στρατηγικό σχέδιο. Λοιπόν, όπως είπα, ο στόχος μας είναι να διασφαλιστούν οι πόροι που έρχονται προς την Ελλάδα και φυσικά και τα εισοδήματα του γεωργικού τομέα. Πάμε στην επόμενη. Όπως εξήγησε και ο Τάσος, η διαφορά που υπάρχει τώρα στην νέα προγραμματική περίοδο είναι αυτή η φοβερή 10 ειδική στόχη. Είναι διαρθρωμένη έτσι η πρόταση του κανονισμού, άρα τα πάντα πρέπει να γίνουν σε επίπεδο ειδικού στόχου. Εμείς θα πρέπει δηλαδή για κάθε ειδικό στόχο να προσδιορίσουμε τις ανάγκες, να επιλεχθούν τα κατάλληλα εργαλεία και φυσικά να προσδιοριστούν εκείνοι οι στόχοι που πρέπει να επιτευχθούν για να περάσουμε, ας πούμε, στις ενισχύσεις και να μην χαθούν οι ενισχύσεις. Η επόμενη, λίγο πολύ το είπε και ο Τάσος, το χρονοδιάγραμμα. Είμαστε αυτή τη στιγμή στον τρίλογο. Ελπίζουμε ότι, όπως είπε ο Τάσος, μέσα στα μέσα Μαΐου θα υπάρχει μια έκδοση του τελικού κανονισμού. Και φυσικά, παράλληλα, όλα τα κράτη-μέλη προετοιμάζουν τα στρατηγικά σχέδια για να τα υποβάλουν. Εμείς σχεδιάζουμε να το υποβάλουμε μέχρι τέλος Δεκεμβρίου, έτσι ώστε μέσα στο 2022 να αρχίσει η διαδικασία έγκρισης των στρατηγικών σχεδίων και η τελική έγκριση και με απόφαση εφαρμογής, ώστε να είμαστε έτοιμοι 1η-1η του 2023 να ξεκινήσουμε τη νέα προγραμματική περίοδο. Επόμενη, διαφάνεια. Το τι έχουμε κάνει μέχρι τώρα και τι μας έχει απομείνει. Αυτά που έχουμε κάνει είναι να έχουν διατυπωθεί οι ορισμοί και οι προϋποθέσεις όσον αφορά τη γεωργική δραστηριότητα, η γεωργική έκταση, τα επιλέξιμα εκτάρια, τον ορισμό του πραγματικού γεωργού και τον νέο γεωργό. Λίγο πολύ ακολουθήσαμε αυτά που υπήρχαν μέχρι τώρα. Υπήρχε ένας προβληματισμός όσον αφορά τον πραγματικό γεωργό. Υπάρχει πάντα η άποψη των αγροτών ότι η στόχευση των ενισχύσεων δεν είναι σωστή, γιατί δεν δίνονται στους πραγματικούς γεωργούς. Κάτι το οποίο μας προβλημάτισε, δεν θα πούμε ότι διαφωνούμε απέναντίας. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένα πρόβλημα. Όπως σας είπα, θέλουμε να διασφαλίσουμε τους πόρους. Υπάρχει ένα πρόβλημα, το αν ορίζαμε, ας πούμε, ότι πραγματικός γεωργός είναι ένας γεωργός ο οποίος τα εισοδήματά του κατά 50% έρχονται από τη γεωργία. Σε αυτή την περίπτωση, τέτοιους επαγγελματίες γεωργούς η Ελλάδα έχει πολύ λίγους. Δεν εμφανίζονται πουθενά, ούτε από το TaxisNet, ο αριθμός των δικαιούχων για αυτές τις ενισχύσεις. Και αν οι δικαιούχοι ξαφνικά από 680.000 φτάνανε στους 350, μην θεωρηθεί ότι, α, ωραία, πιο πολλά λεφτά θα παίρνουν αυτοί οι 350. Όχι. Γιατί πρέπει να ενεργοποιήσουν δικαιώματα. Δηλαδή θα πρέπει να βρουν την ανάλογη γη. Ως γνωστόν, εμείς οι Έλληνες είμαστε πολύ δεμένοι με την περιουσία μας, όπως και με τη γη μας. Πράγμα απίθανο, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα, τα πρώτα 2-3 χρόνια, να μεταβιβαζόταν η γη από μη δικαιούχους σε δικαιούχους. Αυτό θα είχε ένα αρνητικό αποτέλεσμα όσον αφορά την εισρωή των πόρων, των κοινοτικών πόρων, στην Ελλάδα, κυρίως προέρχονται από την ΚΑΠ. Δηλαδή μπορεί να ερχόντουσαν και οι μισοί, δηλαδή από 2 δισεκατομμύρια περίπου που παίρνουν τον χρόνο, να φτάνανε στα δικά μας ταμεία γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Γιατί δεν θα είχαμε ενεργοποίηση δικαιωμάτων. Άρα αυτό που επιλέξαμε ήταν να ορίσουμε πάλι ως ενεργό αγρότη τους ίδιους δικαιούχους που υπήρχαν την προηγούμενη χρονιά, με μια προϋπόθεση ότι πρέπει να είναι γραμμένο στο Μητρό γεωργών και γεωργικών εκμεταλλεύσεων, όπου αυτό εδώ πέρα είναι ένα εθνικό εργαλείο που μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε κατάλληλα, έτσι ώστε να βάλουμε κάποιες απαιτήσεις στο ποιος θεωρείται πραγματικός αγρότης, και υπάρχουν και κάποιες ιδέες.
Όσον αφορά τους νέους αγρότες, το θέμα ήταν σε ποια ηλικία θα βάζαμε, αν θα πρέπει να ήμασταν 35 ετών όπως ήταν η Ολλανδία ή θα την πηγαίναμε παραπάνω στα 40. Τελικά επιλέξαμε να αφήσουμε πάλι το ίδιο τα 40. Η δεύτερη μεγάλη δουλειά η οποία κάναμε ήταν να εκπονήσουμε κάποια σενάρια όσον αφορά τη βασική ενίσχυση και τη σύγκληση. Το είπε και ο Τάσος προηγουμένως, είναι ένα από τα καυτά θέματα. Τι γίνεται με την ιστορικότητα των δικαιωμάτων, αν πρέπει να διατηρηθούν ή όχι, τι θα γίνει αν καταργηθούν. Εκπονηθήκανε μια σειρά από σενάρια που είχαμε ετοιμάσει εμείς ή που ζήτησε και η πολιτική ηγεσία. Από ό,τι βλέπετε σήμερα ανακοινώθηκε το 2021 θα συνεχίσουμε πάλι με η αξία των δικαιωμάτων, θα είναι ακριβώς όπως και το 20. Δεν υπάρχει αλλαγή όσον αφορά δηλαδή την ιστορικότητα. Συνεχίζουμε να υπάρχει αυτή η ιστορικότητα. Προσωπικά εγώ θεωρώ ότι έχει παρέλθει η εποχή εκείνη. Μπορεί να ίσχυε αυτό που είπε ο Τάσος, ότι η μετάβαση το 2003 θα ήταν σε μια περιφερειακή, σε ένα περιφερειακό μέσο όρο ήταν πολύ απότομο. Έπρεπε να τους δώσουμε το περιθώριο να καταλάβουν τη νέα πολιτική. Το ίδιο έγινε και με το 2014 με το 30% προστασία. Νομίζω ότι περάσαν αρκετά χρόνια, πρέπει να προχωρήσουμε παρακάτω και να βρούμε άλλους τρόπους να λύσουμε τα προβλήματα αυτά της ανισοκατανομής κυρίως που προκύπτουν. Το επόμενο είναι η ανάλυση των SWOT, λέμε, για να μιλάμε ελληνικά, πλεονεκτημάτων, ΠΑΕΑ στα ελληνικά, πλεονεκτημάτων, απειλών, ευκαιριών, έχει γίνει και των απειλών, έγινε από εμάς, είναι μια πολύ μεγάλη μελέτη 1.200 σελίδων. Όπως βλέπετε τώρα γύρισε ο Κώστας στη διαφάνεια, είναι μέσα σε αυτήν διαπιστωθήκαν 122 δυνατά σημεία του γεωργικού τομέα, 122 ευκαιρίες, αρκετές αδυναμίες, 186 και φυσικά 71 απειλές. Όλα αυτά ο συνδυασμός, η μεθοδολογία που ακολουθήσαμε με τους πίνακες πλησόδου, είναι ένα τεχνικό κομμάτι, δεν θέλω να αναφερθώ σε αυτό, αλλά καταλήξαμε τελικά σε 138 ανάγκες. Είναι πάρα πολλά αυτά για να παρουσιαστούν μία-μία σήμερα σε αυτόν τον περιορισμένο χρόνο. Γι' αυτό όταν θα προχωρήσω παρακάτω θα είναι επιλεκτικά, θα αναφέρω σε κάποια σημεία από όλη αυτή την ανάλυση. Μετά την ανάλυση της τη SWOT ανάλυση, αυτό που κάναμε, που σας είπα, ήταν να φτάσουμε στη διαπίστωση των αναγκών. Έχει ολοκληρωθεί η διαπίστωση αναγκών και αυτό που απομένει τώρα είναι ότι μέσα στις επόμενες εβδομάδες αυτό να το επικοινωνήσουμε με τον παραγωγικό κόσμο σε μια δημόσια διαβούλευση. Καταρχήν να διαπιστώσουμε ότι αυτές οι ανάγκες είναι οι πραγματικές ανάγκες, έτσι όπως έχουμε διαπιστώσει εμείς. Δηλαδή να έχουμε μια επιβεβαίωση από τον παραγωγικό φορέα ότι αυτό ισχύει και όλους τους ενδιαφερόμενους στο αγροτικό τομέα και φυσικά να ιεραρχήσουμε αυτές τις ανάγκες γιατί είναι αδύνατον η κοινή αγροτική πολιτική να μπορεί να ικανοποιήσει όλες αυτές τις ανάγκες. Άρα θα πρέπει να υπάρχει μια ιεράρχηση και μόλις γίνει αυτό τότε ξεκινάει η πραγματική δουλειά που πρέπει να γίνουν οι παρεμβάσεις εκείνες, δηλαδή να επιλέξουμε τα μέτρα της αγροτικής πολιτικής για κάθε μία από αυτές τις ανάγκες, η οποία στο σύνολό του δεν θα είναι τίποτα άλλο παρά το στρατηγικό σχέδιο το οποίο θα υποβάλουμε, που θα έχει μέσα συγκεκριμένες παρεμβάσεις και συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πλαίσιο, δηλαδή για κάθε παρέμβαση πόσα λεφτά θα δίνουμε. Λίγο πολύ αυτό είναι το περίγραμμα. Αν θέλουμε τώρα να περάσουμε σε μια αναφορά απλώς για να γίνει μια συζήτηση, μια παραπέρα συζήτηση, ας περάσουμε στα δυνατά σημεία αυτής της ανάλυσης, κάποια από τα δυνατά, είναι αδύνατο να αναφερθούν όλα αυτά.
Αυτό που είδαμε ήταν μια μεγάλη αύξηση των εξαγωγών του αγροδιατροφικού τομέα και των προϊόντων μέσα στην περίοδο 2009-2019 την οποία μελετήσαμε. Έχουμε μείωση του εμπορικού ελλείμματος των αγροτικών προϊόντων από 2,1 δις που ήταν το 2009, έχει φτάσει στα 623 εκατομμύρια ευρώ. Είναι πάρα πολύ σημαντική η μείωση του εμπορικού ισοζυγίου. Η αξία των εξαγωγών των μεταποιημένων προϊόντων έχει αυξηθεί κατά 70% σε αυτή την περίοδο, έναντι της αύξησης 26% των εξαγωγών των μη μεταποιημένων προϊόντων. Κάτι λέει και αυτό, δηλαδή τα μεταποιημένα προϊόντα είναι η αιχμή του δόρατος των εξαγωγών και φυσικά έχουν και μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία. Το πρόβλημα παραμένει στο εμπόριο πάλι η παραγωγή κρέατος, μιλάμε για χοιρινό και βόλιο κρέας κατά βάση, όπου μαζί με τις ζωοτροφές, τις εισαγωγές ζωοτροφών, αυτό φτάνει στο 25% των εισαγωγών. Είναι μια μεγάλη πληγή που προκαλεί και το έλλειμμα στο εμπορικό ισοζύγιο. Ένα άλλο δυνατό σημείο είναι ότι ο αγροδιατροφικός τομέας εξασφαλίζει πολύ ψηλό βαθμό αυτάρκεια στην εγχώρια αγορά. Πέρα από το βόλιο κρέας, το χοιρινό, τα υπόλοιπα προϊόντα, αν δεν είμαστε αυτάρκεις πάνω από το 100%, είμαστε πάρα πολύ κοντά στην αυτάρκεια. Προτίμηση των καταναλωτών για τοπικά ποιοτικά προϊόντα μέσω βραχίων εφοδιαστικών αλυσίδων με στόχο την υποστήριξη των μικρών παραγωγών έχει διαπιστωθεί από πολλές έρευνες αυτό, κάτι το οποίο ευνοεί την ελληνική γεωργία. Έχουμε μια αυξανόμενη δυναμική στη συμβολιακή παραγωγή, το οποίο έχουμε γύρω στους 400.000 παραγωγούς οι οποίοι συμμετέχουν σε τέτοια συμβολιακή γεωργία, 370 επιχειρήσεις και 55 προϊόντα. Η δασοκομεία έχει κυρίαρχη συμβολή στη δέσμευση του άνθρακα, για να περάσουμε στα περιβαλλοντικά τώρα, συνοδευόμενοι από βοσκοτόπους που παρουσιάζουν μια συνεχόμενη αύξηση της δέσμευσης τα τελευταία χρόνια. Ένα θετικό, πολύ θετικό σημείο όσον αφορά το περιβάλλον. Οι εκπομπές των αερίων θερμοκηπίων στην Ελλάδα μειώνονται τα τελευταία χρόνια. Σας το είπε και ο Τάσος ότι εκεί πέρα στο περιβάλλον δεν έχουμε μεγάλα προβλήματα. Η μέση ανακτάριο κατανάλωση αρδευτικού νερού φαίνεται να μειώθηκε. Βάσει των δεδομένων, οι αρδευόμενες εκτάσεις παρουσιάζουν μια μείωση. Όπως επίσης και η μέση ανακτάριο κατανάλωση αρδευτικού νερού, η οποία φαίνεται να μειώθηκε. Αυτά είναι από στοιχεία της Ελστάτ, όπου έχουμε μια μείωση του αρδευόμενου νερού. Παρόλα αυτά, από τα στοιχεία του ΡΙΚΑ και κυρίως του 2019, κάτι τέτοιο δεν το βλέπουμε. Η κατανάλωση του νερού παραμένει στα ίδια και σε μερικούς τομείς, αρκετά σημαντικούς τομείς, όπως είναι τα συμπέρινα ροδάκινα και αυτά, βλέπουμε ότι υπάρχει και μια αύξηση της κατανάλωσης νερού. Η χλωρίδα και η πανίδα της Ελλάδος είναι ιδιαίτερα πλούσια. Μεγάλα σχετικά φυσικού και οικονομικού μεγέθους γεωλικές εκμεταλλεύσεις των νέων γεωργών. Εδώ είναι ένα πολύ ενθαρρυντικό σημείο για εμάς, γιατί είναι οι γεωργοί αυτοί που έχουν εγκατασταθεί. Έχουν δημιουργήσει εκμεταλλεύσεις οι οποίες πέρα του φυσικού είναι και του οικονομικού μεγέθους. Είναι αρκετά μεγάλες εκμεταλλεύσεις, κυρίως στην προβατοτροφία και στα κυπευτικά. Είναι οι δύο κλάδοι οι οποίοι παρουσιάζουν μια αυξημένη παραγωγικότητα και οι νέοι γεωργοί δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους κλάδους κυρίως. Τελευταία είναι η επιστροφή του πληθυσμού σε ορισμένες αγροτικές περιοχές κατά τη διάρκεια της οικονομικής κρίσης. Όχι ιδιαίτερα σημαντικό, υπάρχει πάντως μια επιστροφή και εμείς το θεωρούμε αρκετά σημαντικό για την περαιτέρω αύξηση του αγροτικού τομέα. Φυσικά υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα δυνατά σημεία. Κυρίως εγώ επέλεξα αυτά. Πάμε να δούμε όμως και μερικές από τις αδυναμίες που έχουμε διαπιστώσει. Το είπε και ο Τάσος προηγουμένως πάλι, ανυπαρξία του Δικτύου Γεωργικών Συμβουλών. Ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα που έχουμε είναι ένας διακαής πόθος, τουλάχιστον δικό μας, από το 2003, το οποίο είχε προβλεφτεί να υπάρχει ένα δίκτυο γεωργικών συμβούλων. Ποτέ οι κυβερνήσεις δεν κατάφεραν να στήσουν το ίδιο το κράτος σε ένα δίκτυο γεωργικών συμβούλων που
θεωρούμε ότι είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένας χαμηλός βαθμός εκπαίδευσης και κατάρτισης των γεωργών και εκτινοτρόφων. Είναι κάτι το οποίο μας προβληματίζει ιδιαίτερα, γιατί είναι δύσκολο λόγω του ότι η νέα κοινή γεωργική πολιτική έχει αρκετές απαιτήσεις, αλλά όταν θέλουμε να μιλήσουμε και για γεωργία ακριβίας και να μιλήσουμε για τη γεωργία του αύριο, απαιτείται κατάρτιση στους γεωργούς και τους Έλληνες κτηνοτρόφους. Ανύπαρκτη σύνδεση έρευνας και παραγωγής. Γνωστό το πρόβλημα, πολλά χρόνια. Μέσα στα συρτάρια μας υπάρχουν πολλά αποτελέσματα ερευνητικά. Ποτέ δεν κατάφερα να περάσουν την κοιλάδα του θανάτου που λέμε εμείς και να βρεθούν μέσα στο χωράφι. Έγινε μια προσπάθεια στην τελευταία προγραμματική περίοδο με το μέτρο 16. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μέτρο. Περιμένουμε όμως να υλοποιηθεί. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο πρώτο στάδιο και ελπίζουμε να συνεχίσει και να πάει πολύ καλά. Πρόβλημα μεγάλο είναι η μεγάλη εξάρτηση που παρουσιάζουν οι γεωργικές εκμεταλλεύσεις από τις άμεσες ενισχύσεις. Το 78% των γεωργικών εκμεταλλεύσεων βάσει των στοιχείων του ΟΣΔΕ του 2019 παρουσιάζουν μια πολύ μεγάλη εξάρτηση από τις άμεσες ενισχύσεις. Το 54% του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος κατά μέσο όρο στην Ελλάδα προέρχεται από τις άμεσες ενισχύσεις. Δηλαδή το μισό εισόδημα έρχεται από τις άμεσες ενισχύσεις. Άρα είναι πολύ σημαντικό να δούμε πώς θα τις διαχειριστούμε αυτές, γιατί μιλάμε για τα εισοδήματα. Δεν έχουμε καταφέρει να απογαλακτιστούμε ακόμα από τις ενισχύσεις ή επιδοτήσεις όπως λέγαμε παλιότερα. Παρουσιάζεται μια πολυδιάσπαση συνδεδεμένων προϊόντων. Στη συνδεδεμένη ενίσχυση είναι εδώ. 19 προϊόντα. 19 προϊόντα είναι αρκετά προϊόντα. Μόνο τα 5 προϊόντα παρουσιάζουν μια απορρόφηση του 75% του μπάτζετ το οποίο δίνουμε για γύρω στα 170-180 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο. 5 είναι τα προϊόντα που παρουσιάζουν, που καλύπτουν αυτό το μπάτζετ το 75%. Τα υπόλοιπα δεν υπάρχει απορρόφηση, δεν έχουν σχεδιαστεί καλά. Ακόμα και αυτό που παρουσιάζει η απορρόφηση, όπως είναι του βόηου κρέατος, δεν έχει τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Πρέπει να δούμε πολύ σοβαρά τι θα γίνει με τις συνδεδεμένες ενισχύσεις. Χαμηλή η συνολική παραγωγικότητα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Σε πολλούς κλάδους, σε πολλά top είναι χαμηλή. Σε κάποια βαίνει αρνητικά και σε ελάχιστα παραμένει οριακά πάνω από το αναμενόμενο που είναι η προβατοτροφία κυρίως λόγω των βοσκοτόπων που εκμεταλλεύεται, το μόνιμο βοσκοτόπο. Χαμηλή συμμετοχή των παραγωγών στα συλλογικά σχήματα λόγω χαμηλού πνεύματος συνεργασίας. Είναι ένα πρόβλημα που ταλανίζει γενικά τον ελληνικό λαό και περισσότερο την ελληνική γεωργία. Όλοι θέλουμε να είμαστε αφεντικά της δικιάς μας επιχείρησης, δεν δεχόμαστε να συμμετέχουμε στα συνεργατικά σχήματα ή όταν συμμετέχουμε σε αυτά δεν είμαστε 100% αφοσιωμένοι σε αυτά τα συνεργατικά σχήματα. Είναι μονόδρομος. Νομίζω ότι δεν γίνεται να πάμε παραπέρα αν δεν υπάρχουν συλλογικά σχήματα. Ύπαρξη αναποτελεσματικότητας κλίμακας λόγω ανορθολογικού ύψους επενδυμένου κεφαλαίου έναντι του μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Εδώ έχουμε παρατηρήσει ότι εκμεταλλεύσεις οι οποίες είναι χαμηλού οικονομικού μεγέθους έχουν προβεί σε μεγάλες επενδύσεις που δεν δικαιολογούν λόγω του οικονομικού μεγέθους που έχουν. Έχει να κάνει με τα σχέδια βελτίωσης και πώς έχουν αγοράσει και αυτά τα πάγια μηχανήματα, κυρίως μηχανήματα, τα οποία δεν δικαιολογούν από το μέγεθος. Πρέπει να γίνει μια σωστή κατανομή των προγραμμάτων αυτών βάσει της οικονομικότητας, έτσι ώστε να μην έχουμε και πρόβλημα στην βιωσιμότητα αυτών των εκμεταλλεύσεων, γιατί οι αποσβέσεις επιβαρύνουν τελικά την οικονομικότητα της εκμετάλλευσης που δεν είναι τόσο μεγάλη. Τέλος, έχουμε ένα οξύτατο πρόβλημα από επένδυσης στον γεωργικό τομέα. Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, βάσει της έρευνας
της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Διαπιστώνουμε ότι υφίσταται ένα επενδυτικό κενό της τάξης 4,5 έως 14,3 δις ευρώ. Την περίοδο του 2014-2017, αυτή η τετραετία, πραγματοποιήθηκαν επενδύσεις ύψους 7,36 δισεκατομμυρίων σε ολόκληρο τον αγροδιατροφικό τομέα. Το 60% αυτών των επενδύσεων αφορούσε την πρωτογενή παραγωγή, ένα 22% τη μεταποίηση και ένα 18% τους υπόλοιπους κλάδους της μεταποίησης και εμπορίας των αγροδιατροφικών προϊόντων. Στον κλάδο της μεταποίησης, παρά την οικονομική κρίση και την πανδημία, υπάρχει μια έντονη επενδυτική δραστηριότητα που συνοδεύεται φυσικά και με μεγάλες εξαγωγικές αποδόσεις. Δηλαδή, έχουμε πολλές εξαγωγές από μεταποιητικά προϊόντα που είχαμε δει και προηγουμένως. Πάμε τώρα στις ευκαιρίες. Στάθη, όσο μπορείς λίγο πιο επιγραμματικά, να τα αφήσουμε τα περισσότερα για τη συζήτηση. Okay. Όσο μπορείς. Ξέρω, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά, αλλά για να μπορέσουμε, γιατί θα καλύψουμε όλο το χρόνο. Ευκαιρίες που παρουσιάζονται για το γεωργικό τομέα και το αγροδιατροφικό τομέα είναι οι πόροι οι οποίοι έρχονται από τα ευρωπαϊκά ταμεία, όχι μόνο για την κοινή γεωργική πολιτική της περίοδου, αλλά φυσικά το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και το Ταμείο Διοικής Μετάβασης. Η εσωτερική σύγκληση είναι μια ευκαιρία που μπορούμε να εφαρμόσουμε ώστε να μειώσουμε αυτή την ανισοκατανομή. Η ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου που μας το έδειξε η πανδημία. Συνεταιρισμοί μπορούν να περάσουν στην ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου για να αυξήσουν παραπέρα τις εξαγωγές τους. Αυξημένη ζήτηση σε υψηλή διατροφική αξία, το είδαμε και αυτό λόγω της πανδημίας. Ακτινίδια πορτοκάλια είναι ένα παράδειγμα. Ενισχυμένη αρεσιμότητα προβλέπει αυξημένη προστασία για τις καλύψεις και χρήσεις γης που συντελούν στην δέσμευση άνθρακα. Η Εθνική Στρατηγική Προσαρμογής για την Κλιματική Αλλαγή περιλαμβάνει πλαίσιο και δράσεις και μέτρα που αφορούν τους γεωργικούς υδάτινους πόρους. Εντάξει, και με τον καινούργιο ορισμό για τους βοσκοτόπους είναι δυνατή και η ορθολογική διαχείριση των βοσκοτόπων. Απειλές. Η κλιματική αλλαγή είναι μία από τις σοβαρότερες απειλές, η οποία μπορεί να επηρεάσει τόσο τη γεωργική παραγωγή, τις θεματικές αποδόσεις και φυσικά τα εισοδήματα. Πιθανή καθυστέρηση της ένταξης εκτεταμένων περιοχών βοσκοτόπων στην κατηγορία των επιλέξιμων εκτάσεων. Πρέπει να αυξήσουμε τη γεωργική μας γη. Έχουμε τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Πρέπει να ενταχθούν και να σταματήσει και αυτό το φαινόμενο της τεχνικής λύσης. Πλημελής εφαρμογή του συστήματος των γεωργικών συμβουλών. Δεν φτάνει να το φτιάξουμε. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία οι συμβουλές, αλλά αν δεν τις στήσουμε σωστά, τότε μάλλον θα είναι απειλή. Όσον αφορά το Ταμείο Ανάκαμψης, είναι μια απειλή γιατί είναι πολύ εμπροστοβαρές. Μέσα σε 2 χρόνια πρέπει εμείς να δεσμεύσουμε 168 εκατομμύρια. Θέλει προσοχή και καλούς χειρισμούς. Οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν ένα σημαντικό κίνδυνο, ειδικά για την αλλαγή του κλίματος. Η μία αντιστροφή των αρνητικών δημογραφικών εξελίξεων και η συνέχιση της εξόδου των νέων από τις αγροτικές περιοχές ως αποτέλεσμα της διαφοράς του επίπεδου ζωής μεταξύ αστικών και αγροτικών περιοχών. Είναι μια απειλή, πρέπει να συνεχίσουν να έρχονται νέοι στην Ήπεθρο. Αυτές είναι μερικές από τις απειλές, τα δυνατά αδύνατα σημεία, τις απειλές και τις ευκαιρίες αυτής της ανάλυσης. Ο συνδυασμός αυτών όλων με μια μεθοδολογία την οποία εφαρμόσαμε καταλήξαμε σε κάποιες ανάγκες οι οποίες θα σας παρουσιάσω ανάξονα. Δεν θα ξεκινήσω από τον πρώτο, από τον ειδικό στόχο τον πρώτον, αλλά από τον τελευταίο που το θεωρώ και το πιο σημαντικό, είναι ο οριζόντιος και έχει να κάνει η επιπτώση του σε όλους τους ειδικούς στόχους. Το πρώτο απ' όλα ανάγκη, δημιουργία και αποτελεσματική λειτουργία του συστήματος άκηση είναι για τις συμβουλές και την εκπαίδευση των αγροτών. Υλοποίηση έργων άμεση προτεραιότητα της βίβλου του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ενίο Μητρό στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, το ολοκληρωμένο τα γεωχωρικά δεδομένα. Όλα αυτά πρέπει να ενοποιηθούν.
αρκετά πράγματα που δεν μπορούμε να κάνουμε είναι γιατί υστερούμε σε αυτόν εδώ τον τομέα. Και φυσικά ενίσχυση των δράσεων που αφορούν τη διάχυση, αξιοποίηση, υιοθέτηση καινοτομιών, κυρίως μέσα από τις συνεργασίες. Πάμε στον ειδικό στόχο 1, καλύτερη στόχευση των προαιρετικών συνδεδεμένων ενισχύσεων. Σας το είπα και προηγουμένως, έχουμε 19 συνδεδεμένες ενισχύσεις, ιδίως στα βοηδή, τα οποία παίρνουν αρκετά σημαντικές ενισχύσεις και το εισόδημά τους διαμορφώνεται κυρίως από τις ενισχύσεις. 120% του γεωργικού οικογενειακού εισοδήματος στα βοηδή κρεατοπαραγωγής προέρχονται από ενισχύσεις. Παρόλα αυτά δεν έχουμε παραγωγή κρέατος. Ο κλάδος συνεχίζει να είναι ελλειμματικός και με επιβαρύνει το εμπορικό ισοζύγιο. Μείωση ανισοκατανομής των ενισχύσεων αναεκμετάλλευση. Εδώ έχουμε τα σενάρια που δείχνουμε πώς μπορεί να γίνει αυτή η ανισοκατανομή και φυσικά χρήση του εργαλείου που λέγεται αναδιανεμητική ενίσχυση. Όσον αφορά το δεύτερο στόχο, την ανταγωνιστικότητα, αύξηση προστιθέμενης αξίας των γεωργικών προϊόντων. Δεν φτάνει μόνο να παράγουμε προϊόντα, πρέπει να δίνουμε και μια προστιθέμενη αξία. Βελτίωση σχέσης επενδυμένου κεφάλαιου και μεγέθους των εκμεταλλεύσεων. Σας το είπα προηγουμένως, τι έχουμε παρατηρήσει, εδώ πρέπει να το βελτιώσουμε. Όσον αφορά το στόχο 3, μονόδρομος αύξηση της συμμετοχής των γεωργών σε σχήματα με στόχο την αύξηση παραγωγής προϊόντων, κυρίως με σήμανση. Είτε αυτή η σήμανση θα είναι περιβαλλοντική, είτε γεωγραφική ένδειξη σπορ. Στόχος, ειδικό στόχος 4, συνεχίζουμε Κώστα. Καλύτερος συντονισμός με το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, καθώς ο συντονισμός με τις πολιτικές Ευρωπαϊκής Ένωσης για παραγωγή και χρήση ενέργειας από τις ανανεώσιμες πηγές, έμφαση στην παραγωγή ενέργειας από τη δασοκομεία και παράλληλη ενίσχυση των προσπαθειών για παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στη Γεωργία. Ανασχεδιασμός της πολιτικής για προσαρμογή της γεωργίας και της δασοκομείας στηριζόμενη σε νέα στοιχεία αλλά και στο εθνικό και τα περιφερειακά σχέδια για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή με έμφαση στην αύξηση της ξηρασίας και του κινδύνου των πλημμυρών. Τον ειδικό στόχο 5 η ανάγκη είναι έμφαση στη μείωση απολειών από την άρτευση, πολύ σημαντικό. Βελτίωση της διακυβέρνησης και της παρακολούθησης καθώς και του ελέγχου ειδικά στις απολύξεις, αξιοποίηση της εμπειρίας από το Εθνικό Σύστημα για την παρακολούθηση της ποιότητας των νερών. Έμφαση πρέπει να δοθεί στους βοσκότοπους με την έγκαιρη κατάρτιση αξιόπιστων και λειτουργικών σχεδίων διαχείρισης των βοσκοτόπων. Τον ειδικό στόχο 6 έχει να κάνει με την έμφαση στην προστασία των δασικών οικοσυστημάτων, πρόληψη και αποκατάσταση επιπτώσεων δασικών πυρκαγιών, συντονισμός με τη στρατηγική για τα δάση και επίγουσα προτεραιότητα στα διαχειριστικά σχέδια για τις γεωργικές περιοχές Natura και τα σχέδια διαχείρισης προσκοτόπων. Για την προσέλκυση νέων αγροτών, που είναι ο ειδικός στόχος 7, πρέπει να ξανασχεδιάσουμε και να ενδυναμώσουμε τα μέτρα για τη διευκόλυνση της πρώτης εγκατάστασης των νέων γεωργών, κυρίως στις όρνες περιοχές και φυσικά στήριξη των νέων γεωργών που οδηγεί στη δημιουργία βιώσιμων και ανταγωνιστικών γεωργικών εκμεταλλεύσεων. Υπάρχουν προτάσεις. Για τον ειδικό στόχο 8, για την προώθηση της απασχόλησης, ενίσχυση της παραγωγικής βάσης των αγροτικών περιοχών και ενίσχυση των διακλαδικών σχέσεων μεταξύ των τομέων της οικονομίας. Δεν γίνεται στην κοινωνία της Υπαίθρου να υπάρχει μόνο η γεωργία. Πρέπει και οι άλλοι τομείς να αναπτυχθούν. Κάλυψη του συνόλου των δυσπρόσιτων αγροτικών περιοχών με ευρυζωνικές υποδομές και ενεργοποίηση περισσότερων ψηφιακά δημόσιων υπηρεσιών. Προώθηση επενδυτικών σχεδίων αξιοποίηση βιομάζας αποβλήτων παραγωγής βιαερίου και επαναχρησιμοποίησης του νερού. Ανάδειξη αντιμετώπιση τη φτώχεια και του κοινωνικού αποκλεισμού στι προτεραιότητε των τοπικών στρατηγικών. Και τέλος, φτάσαμε στον ειδικό στόχο 9, ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών για την ασφάλεια των τροφίμων με ανθρώπινο δυναμικό και εξοπλισμό. Ισχύει για όλα αυτά, καθώς και για την ευζοία των ζώων. Ενίσχυση των παραγωγών για την υιοθέτηση μέτρων και την βελτίωση συνθήκων ευζοία με παράλληλη ενίσχυση των ελεκτικών μηχανισμών
με το αναγκαίο προσωπικό και άμεση έναρξη της προσωπικής αποτύπωσης και καταγραφής της σπατάλης τροφίμων. Εντάξει, είναι στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης με βάση την κοινή μεθοδολογία μέτρησης αποβλήτου τροφίμων που έχει θεσπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Κάτι το οποίο δεν έχουμε κάνει τίποτε μέχρι τώρα. Πολύ πολύ γρήγορα παρουσίασα τόσο τα δυνατά αδύνατα σημεία και τις απειλές και τις ανάγκες που αυτές προκύπτουν. Δεν είναι όλες, είναι ένα πολύ μικρό μέρος. Ελπίζω σε επόμενες εβδομάδες λόγω της διαβούλευσης αυτά τα κείμενα θα τα βάλουμε στον ιστότοπο του Υπουργείου που θα είναι προσβάσιμο από τον οποιοδήποτε όπου μπορείτε με περισσότερη ησυχία και χρόνο να τα δείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Στάθη. Ξέρω ότι είναι πολύ δύσκολη δουλειά να παρουσιάσεις 1.200 σελίδες μέσα σε μισή ώρα, αλλά σε ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Θα συνεχίσουμε. Δεν ξέρω, Χαράλαμπε, θέλεις. Νομίζω ότι εγώ προτείνω να συνεχίσουμε λίγο με τον Παναγιώτη, να μας πει και ο Παναγιώτης τις απόψεις τους. Έχουμε μαζέψει κάποιες ερωτήσεις, εγώ σημειώνω εδώ. Έχουν πάρα πολλές ερωτήσεις.